Με την απολογία του κατηγορουμένου και τι αγορεύσει εισαγγελέω και συνηγόρων, αναμένεται να συνεχιστεί αύριο στο μεικτό το εφετιοκρήτη. Στα χανιά, η εκδίκαση τη υπόθεση θανάτου τη 47χρονη Έφη Τσιχλάκη. Στο εδόλιο κάθεται ο σύζυγο τη άτυχη γυναίκα, ο οποίο πρωτόδικα είχε αθωωωθεί. Στο γράμμα δείχνει ότι ήθελε να βάλει τέλο σε αυτή τη σχέση και όχι στη ζωή τη. Δεν γράφει τίποτα για τέτοια πράγματα και όπω είπα και στο δικαστήριο, το βράδυ πριν γι' αυτό είμαι να καταθέσω. το βράδυ πριν, πριν το φόνο, μία ώρα πριν το φόνο, μιλήσαμε μισή ώρα στο Skype. Σήμερα η ακροματική διαδικασία άρχισε με αναγνωστή έγγραφα και συνεχίστηκε με καταθέσεις μαρτύρων. Ιδιώτης ιατροδικαστής από την πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε πως δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα στραγγαλισμού, ενώ είπε ότι σημάδια που βρέθηκαν στο λαιμό του θύματος πιθανόν προκλήθηκαν από αγροτικές εργασίες με τις οποίες ασχολείται η 47χρονη. Τι δίνονται οι λάθος εντυπώσεις μέσα από τους συνεγόρους υπεράσπισης και ως οικογένεια δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Η Έφη Τσιχλάκη ήταν ένας πολύ συγκροτημένος άνθρωπος. Ήταν ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Ο πλουργό που κλήθηκε να καταθέσει ω μάρτυρα κατηγορία είπε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε οπλισμένο. Για να οπλίσει κάποιο το όπλο χρειάζεται δύναμη και σταθερότητα και για να πράξει τον πυροβολισμό χρειάζεται ένα υγιέ και δυνατό χέρι. Υπενθυμίζεται ότι η έφη Τσιχλάκη ήταν δεξιόχειρας και είχε πυροβοληθεί από την αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Η γνώμη μου είναι και κατεγραμμένη και στην τεχνική έκθεση την οποία έχω παραδώσει και τα ευρήματα τα οποία χρησιμοποίησα και έχει λάβει και ο πρώτος ιατροδικαστής, ο δημόσιος ιατροδικαστής συνάδελφος, δεν συνάδουν με την, το είδος του θανάτου να είναι αυτοκτονία. Η δίκη στο Μικτό του Εφετείου Κρήτη στα Χανιά άρχισε μετά από πολλέ αναβολέ την περασμένη Πέμπτη. Συγγενεί τη άτυχη γυναίκα κατέθεσαν ότι η 47χρονη φοβόταν να εγκαταλείψει τον σύζυγό τη. Επέμειναν ότι λόγω τη φύση του χαρακτήρα τη δεν θα προέβαινε ποτέ σε μια τέτοια πράξη και ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η απόφαση του Μικτού του Εφετείου Κρήτη αναμένεται αύριο μετά την ολοκλήρωση τη Μαραθώνια ακροαματική διαδικασία.